Ηλίας Κάρλος ήρθε 8 φορές στο Βατοπέδι και έχουμε μια, έτσι, μια επαφή μέχρι τώρα. Και τώρα που ο καημένος είναι, ξέρετε, είναι άρρωστος. Επικοινώνησε μαζί σας. Ναι, ναι, ναι. Μετά τη διάγνωση του καρκίνου. Ναι. Εντάξει, πιστεύω να το ξεπεράσει. Πιστεύω να το ξεπεράσει. Επικοινώνησε για να ζητήσει την προσευχή σας και τη βοήθειά σας. Όταν με γυρίζει με ένα μοναχό, τι θέλεις. Κάνει προσευχή, να σου πει ένα παρηγορητικό λόγο, να σου δώσει μια ενίσχυση. Έχουμε αναπτύξει με τον Καρόλο έτσι πολύ καλή σχέση, μπορώ να πω. Ότι πάντοτε αυτόν τον άνθρωπο τον ενδιέφερε έτσι, η πνευματική ζωή, ο πνευματικός προβληματισμός. Και παρόλο που είναι Αγγλικανός, ας πούμε, και τώρα ο Βασιλιάς είναι προστάτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Εν τότε όμως ενδιαφέρεται και ερχόταν πάντοτε με δίψες του Άγιον Όρος. Πήγα και εγώ εκεί, με φιλοξένησε. Πήγα αρκετές φορές. Και πάντοτε με συγκινούσε ο προβληματισμός του και ερωτήσεις που έκανε συνεχώς έτσι να ρωτήσει για το διάφορα θέματα. Τώρα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζεις με σθένος το, την περιπέτεια υγείας του. Εντάξει, έχει μέσα του μια καλλιέργεια ο Καρόλος. Ξέρει έτσι από μια πνευματική ζωή, νομίζω. Και όσο μπορεί έτσι, προσπαθεί ο κάθε άνθρωπος να αντιμετωπίσει το, να έρει το σταυρό του.